Γιατί οι άνθρωποι γράφουν πιο εύκολα κακές κριτικές από ό,τι καλές. Πάμε να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο αρνητισμός είναι πιο ισχυρός από κάτι θετικό. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το παρατηρούμε και στους εαυτούς μας. Η αρνητική επίδραση είναι ένα πιο δυνατό χαρακτηριστικό, δηλαδή είναι ένα πιο δυνατό στοιχείο από την θετική άβρα. Και αυτό έχει τη δυσκολία στην καθημερινότητά μας, όπου προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε. Κάτι κακό μας τραβάει περισσότερο την προσοχή από ότι, όταν μιλάμε για κάτι καλό, το θετικό και το αρνητικό. Η κακή κριτική θα μας τραβήξει περισσότερο την προσοχή, ακόμα και αν έχει κάποιος 50 καλές κριτικές. Αυτό το παρατηρούμε και στους εαυτούς μας και γενικότερα στο οτιδήποτε θέλουμε και προσέχουμε πριν αγοράσουμε. Όταν λοιπόν είμαστε δυσαρεστημένοι και έχει ξεκινήσει να μας διακατέχει ο αρνητισμός και ο θυμός, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο πιθανό να μπούμε στην Google και να γράψουμε μια αρνητική κριτική. Στις θετικές κριτικές δεν συμφωνώ, αλλά όταν έχουμε μια καλή εμπειρία, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ούτε ασχολούμαστε να μπούμε στη διαδικασία να γράψουμε μια θετική κριτική για μια εταιρεία, για οποιαδήποτε συνεργασία και συναλλαγή είχαμε με αυτήν. Γι' αυτό και πολλές φορές οι εταιρείες πρέπει να έχουν μια πολιτική, μια στρατηγική για να μπορούν να αποκτούν θετικές κριτικές, γιατί ο άνθρωπος κατά πλειοψηφία, δεν ισχύει παντού αυτό, στην πλειοψηφία του δεν θα γράψει εύκολα κριτική αν δεν έχει κάτι να κερδίσει. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι, όπως προανέφερα, που γράφουν θετικές κριτικές, όμως η ανθρώπινη φύση είναι διαφορετική.